κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Με πόνο ψυχής και ένα τεράστιο γιατί, αποχαιρέτησαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και γνωστοί τον 27χρονο Παναγιώτη που χτες το απόγευμα έκανε βουτιά θανάτου από την πύλη Ιησού στο κέντρο του Ηρακλείου. Λίγο πριν κάνει πράξη τη μοιραία του απόφαση, ο 27χρονος ανακοίνωσε δημόσια πως σκοπεύει να βάλει τέλος στη ζωή του, ζητώντας εκ των προτέρων συγγνώμη για τον πόνο που θα προκαλέσει. Μπορεί η εκλογική μάχη σε τοπικό επίπεδο να τελείωσε, όμως η μάχη του πρωτοδικείου τώρα ξεκινά. Σε επίπεδο παρατάξεων στην Κρήτη, ο απερχόμενος δήμαρχος Μηνώα Πεδιάδας Ζαχαρίας Καλογεράκης ζήτησε την επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων, αφού οι ψήφοι που τον χώριζαν από το δημαρχιακό θόκο ήταν ελάχιστες και τις δύο Κυριακές των εκλογών. Μπείτε στο neakrete.gr και διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες. Viral κατάφερε να γίνει και φέτος το νέο σποτ του Καλοκαίρι στο Νότο. Εάν δεν έχετε απολαύσει ακόμη την κριτική βερσιόν της δημοφιλούς σειράς La Casa de Papel, μπείτε τώρα στο neakrete.gr. Ακολουθήστε το neakrete.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.